Τα πράγματα για τον Ντόναλντ Τραμπ πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ακόμα και το ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο είχε διορίσει δικό του άνθρωπο για να το ελέγχει, απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του να ακυρώσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Πενσιλβάνια. For President Trump's latest attempt to overturn the election results has been dismissed by the Supreme Court, and all 50 states have now certified their results, formally sealing Biden's win. Και για τον Biden όμως είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο γιος του Hunter ερευνάται από τις ομοσπονδιακές αρχές για οικονομικές ατασταλίες. Το FBI ερευνά τα εισοδήματά του και πιθανές οικονομικές του σχέσεις με την Κίνα. The president-elect's son announced that the United States Attorney's Office in Delaware is investigating his taxes. Και όλα αυτά ενώ η χώρα εξακολουθεί να βιώνει τον χειρότερο εφιάλτη λόγω της πανδημίας, ένα ακόμα θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ, περισσότεροι από 3.200 νεκροί μέσα σε 24 ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αγνοεί κάθε προειδοποίηση και μέτρο προστασίας και διοργανώνει χριστουγεννιάτικα πάρτι μέσα στο Λευκό Οίκο, δεκάδες συγκεντρωμένοι, χωρίς μάσκες και αποστάσεις. Ο δικηγόρος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, που νοσεί και αυτός από κορονοϊό και βγήκε χθες από το νοσοκομείο, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του. I feel better than when I came in. That's what President Trump was saying. You feel like he said he felt like Superman. I took some of the same medicines, and I have to say, they are miracles. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να προχωρήσει σε 5 ακόμα ομοσπονδιακές εκτελέσεις κρατουμένων πριν το τέλος της θητείας του. Αν γίνει αυτό, ο Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος με τις περισσότερες εκτελέσεις κρατουμένων τα τελευταία 130 χρόνια. Μια θλιβερή παρακαταθήκη ακόμα και για εκείνον.